Το 2019 είναι μια δύσκολη χρονιά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε 4 εκλογικές αναμετρήσεις, εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε στους Δήμους τις εθνικές εκλογές που εκεί κυρίως θα δώσουμε τη μάχη. Και τι βλέπουμε σήμερα, βλέπουμε ότι το κίνημά μας, όλοι ασχολούνται με εμάς, με λίγα λόγια. Και εκ δεξιών και σε εισαγωγικά εξ αριστερών. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ που αφού μάζεψε κάποιους γυρολόγους, δικά μας υποτίθεται στελέχη, έφτιαξε έναν θίασο, θεωρεί ότι έφτιαξε την κεντροαριστερά. Ο ίδιος έχει φορέσει την προβιά του σοσιαλιστή δημοκράτη. Νομίζει ότι είναι κεντροαριστερά, λες και εμείς όλοι μας μπορούμε να ξεγελαστούμε. Αν υπάρχει κεντροαριστερά με τον Τέρεν Σκουίκ, με τον Καμένο μέχρι χθες, με τους ακροδεξιούς με τους οποίους συνεργαζόταν και όχι μόνον γιατί βλέπουμε και εκβιασμούς. Αν υπάρχει κεντροαριστερά με την Παπακώστα και με τους υπόλοιπους, με τον Παπαγγελόπλο, τον διοικητή της ΚΙΠ επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτή κεντροαριστερά. Εμείς είμαστε που εκπροσωπούμε με αρχές και αξίες και έχουμε ιστορική διαδρομή. Εμείς εκπροσωπούμε τη σοσιαλιστική Ελλάδα, εμείς θα εκπροσωπήσουμε την κεντροαριστερά στη χώρα μας. Αφού τελειώσανε, ο δικασμός τελείωσε μνημόνιο από μνημόνιο, αφού τελείωσε και ο δικασμός το παλιό και το νέο, το 2015, πάμε τώρα σε έναν άλλον δικασμό. Η συντήρηση και η πρόοδος με αφορμή της πρέσπες. Είναι πρόοδος η σημερινή κυβέρνηση. Είναι πρόοδος αυτός ο θίασος με τα παιχνίδια τα εκλογικά που παίζει. Το τι στην πράξη γίνεται πολιτικά και κυβερνητικά, ελπίζω ότι ο φίλος μας ο Νίκος από εδώ θα μπορέσει να το αναπτύξει. Εμείς έχουμε διαχωριστικές γραμμές και από τον ΣΥΡΙΖΑ το σημερινό και από τη δεξιά. Έχουμε αρχές και αξίες, αυτές τιμούμε, αυτές μας οδηγούν. Εμείς παλεύουμε για κοινωνική ευαισθησία, για κοινωνική αλληλεγγύη. Εμείς ως σοσιαλιστές ξέρουμε να παράγουμε το πλούτο και καθήκον μας είναι να τον μοιράσουμε δίκαια. Η δεξιά ξέρει να παράγει πλούτο, αλλά τον θέλει για τον εαυτό της, για τους οικονομικά αδυνατούς. Εμείς είμαστε υπέρ των οικονομικά αδυνάτων και το έχουμε αποδείξει. Η σημερινή κυβέρνηση το γνωρίζετε όλοι. Από πού παίρνει τη φόρους, από τους αδύναμους, τους στοχούς, τους συνταξιούχους και από τη μικρομεσαία τάξη, ό,τι έχει απομείνει. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να προσκυνά φωτογραφία του Ανδρέα του Παπανδρέου και ο ΣΥΡΙΖΑ να το παίζει η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων δεκαετιών. Σήμερα εμείς δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ, δεν έχουμε. Όλα αυτά τελειώνουν. Νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Οι δούροι ήπιοι που είναι στο κίνημά μας, που είναι μεν ΠΑΣΟΚ, αλλά στηρίζονται το ΣΥΡΙΖΑ, ας φύγουνε, ας πάνε όπου θέλουν δεξιά ή αριστερά. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητά μας. Νίκο, απευθύνομαι σε σένα, είσαι εκπρόσωπος της νέας γενιάς και στη νέα γενιά που υπάρχει εδώ μέσα. Εμείς στη δουλειά μας, στο management, λέμε το εξής. Με την εμπειρία, με τους εκπροσωπείς και πάλι τη νέα γενιά. Λοιπόν, στο management για τις επιχειρήσεις λέμε το εξής. Μπορεί η εμπειρία να σε οδηγήσει για τις επιχειρήσεις, το ίδιο είναι και στο κίνημά μας, αλλά μόνο με τους έμπειρους δεν πας μακριά. Οι νέοι με την ορμή και τις γνώσεις που έχουν, στοχεύουν μακριά, έχουν όραμα, αλλά δεν πάνε σίγουρα. Γι' αυτό πρέπει εμείς να βρούμε το μείγμα μεταξύ των εμπειρών και των νέων για να πάει το κίνημά μας και μακριά και σίγουρα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα σας φάω εγώ το χρόνο, θα τον δώσουμε στον Νίκο. Θα τελειώσω μόνο με μία φράση που θα θυμηθώ του αείμνηστου εμβληματικού προσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κόμματός μας, του Γιώργου του Γεννηματά,
θυμάμαι στο κέντρο Σκούρα το 93 ήταν. Για να κερδίσουμε τρία πράγματα χρειάζονται. Όσοι είναι από εδώ και το θυμόνται θα το θυμηθούν. Πρώτον αγώνας, δεύτερον αγώνας, τρίτον αγώνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, να διαφυλάξουμε την ενότητά μας και είμαστε σίγουροι ότι το κίνημα θα πάει και ψηλά και σίγουρα μακριά. Ευχαριστώ πολύ.